και κύριοι ανθρώπους που έχουν προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες στην ελληνική ναυτιλία, βράβευση η Ένωση Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών. Η Ένωση αριθμίζει σήμερα 250 στελέχη από ναυτιλιακές εταιρείες, τράπεζες καθώς και την ακαδημαϊκή κοινότητα, ενώ κατέχει κομβικό ρόλο σε θέματα ναυτιλιακής χρηματοδότησης. Σε μια λαμπερή εκδήλωση στο πλωτό μουσείο Ελλάς Λίμπερτι, η Ένωση Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας τίμησε δύο δικηγόρους που εδώ και δεκαετίες προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε αυτόν τον τομέα. Θεόδωρος Χιούβα και τον Φρανκ Ντάγκο. I started that office in 1984 with a view to thinking that it would be an English office. But actually, what has been fantastic in the last 30 years is that young Greeks have trained in English law and have qualified as English lawyers and have taken over the whole of the office, so that we now have an English law firm run entirely by Greeks. Ουσιώδης ο ρόλος των δικηγόρων, τόσο ως προς τις τράπεζες, όσο και ως προς τους εφοπλιστές που δανειοδοτούνται από τις τράπεζες. Η μέρα ναυτιλιακής χρηματοδότησης έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια τιμώντας προσωπικότητες που συνέβαλαν στην ανάπτυξη της ελληνικής χρηματοδότησης. Η μέρα ναυτιλιακής χρηματοδότησης ιδρύθηκε από την Ένωση, Ένωση Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας με σκοπό να τιμήσει μία μεγάλη παράμετρο επιτυχίας της ελληνικής ναυτιλίας, η οποία όπως είναι γνωστό είναι η πρώτη, είναι η ηγέτιδα δύναμη στον πλανήτη, γιατί ελέγχει σχεδόν το 1/5 του παγκόσμιου παγκόσμιου στόλου και σε ειδικές περιπτώσεις και το 1/4. Σκοπός μας είναι να δείξουν την εξειδίκευση που υπάρχει σε θέματα ναυτιλιακής χρηματοδότησης. Η Ένωση ιδρύθηκε το 2003 από 36 στελέχη της ελληνικής ναυτιλίας, κυρίως προερχόμενα από τον τραπεζικό ναυτιλιακό χώρο. Σήμερα αριθμεί 250 μέλη, στελέχη τραπεζών και ναυτιλιακών εταιριών, καθώς και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.